Νεαρός τότε φοιτητής της ιατρικής με πολλές πνευματικές και καλλιτεχνικές ανησυχίες, ήμουν ο Βινιαμίν της Μεγάλης και ας μου επιτραπεί να πω ιστορικής εκείνης συντροφιάς που έμελε να επηρεάσει τόσο πολύ αργότερα την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή του τόπου μας. Κάτω από την πνευματική γοητεία του Μαλακάση, του Ουράνη, του Βάρναλη και με οδηγητές τον Τεριά, τον Σεφέρη, τον Ντόμπρο, τον Γκίκα, τον Κατσίμπαλη, έκανα τη μοίησή μου στα μυστήρια της τέχνης και της ποίησης. Ακολουθούσα σε αυτό το δρόμο το φωτεινό παράδειγμα των Γάλλων δασκάλων μου, που την ξακουστή στον κόσμο επιστήμη τους δεν την ήθελαν στεγνή, αλλά πάντα να δροσίζεται από την αστήρευτη πηγή της τέχνης. Γιατί η συγκίνηση που αισθάνεται κανείς όταν πλησιάζει την τέχνη είναι ένα ευεργετικό και πολύτιμο ερέθισμα. Γι' αυτό ο γιατρός, πλησιάζοντας την τέχνη, έρχεται κοντύτερα στον άνθρωπο και έτσι νιώθει καλύτερα τον ανθρώπινο πόνο, που είναι και ο μοναδικός σκοπός της ιατρικής επιστήμης.